Κύριε Κατσότη, πράγματι οι εργαζόμενοι που δουλεύουν ως διανομής αντιμετωπίζουν σημαντικά ζητήματα στην εργασία τους, τα οποία θα έλεγα ότι είναι δύο ειδών. Η πρώτη πλευρά είναι ότι αντιμετωπίζουν τα κλασικά προβλήματα της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας που στο συγκεκριμένο χώρο εργασίας, στο συγκεκριμένο επάγγελμα είναι περισσότερο συχνά, άρα πρέπει να δούμε πώς απαντάμε σε αυτά οριζόντια. Και το δεύτερο ζήτημα είναι οι ειδικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι διανομείς, τα οποία σχετίζονται κυρίως με την επικινδυνότητα του επαγγελματός τους. Σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος, το οποίο δεν θα δώσω χρόνο ιδιαίτερο, που αφορά την αντιμετώπιση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας, που είναι χαρακτηριστική μορφή παραβατικότητας στο συγκεκριμένο επάγγελμα, έχουμε κάνει αρκετά πράγματα από το Υπουργείο, όπως ξέρετε, και σε νομοθετικό επίπεδο, για τους κανόνες για την τήρηση των ωραρίων, των υπεροριών, την αλλαγή της αρχιτεκτονικής του προστίμου για την αδήλωτη εργασία, την αυστηροποίηση του πλαισίου, την αυστηροποίηση των προστίμων, το ότι προβλέψαμε ότι οι παραβάτες, καθυποτροπή παραβάτες θα αντιμετωπίζουν ακόμη και την ποινή του κλεισίματος των επιχειρήσεων κτλ. Και εκεί υπάρχουν αποτελέσματα χάρη σε αυτή τη δουλειά. Ξέρετε ότι το ποσοστό της αδήλωτης εργασίας έχει μειωθεί κατά 10% περίπου σε αυτά τα 4 χρόνια που είμαστε στην κυβέρνηση. Έχω και πολύ συγκεκριμένα στοιχεία που αφορούν το ελεγκτικό σκέλος και ειδικότερα τον κλάδο του επιστημισμού, που είναι ο βασικός κλάδος στο οποίο εργάζονται οι διανομείς. Θα έρθω σε αυτά στη δευτερολογία μου, γιατί πρωτίστως θέλω να μπω στα εξής ζητήματα. Είπα ότι όντως, όπως λέτε και στην ερώτησή σας, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα προβλήματα, ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι διανομής και τα οποία δεν έχουν αντιμετωπιστεί νομοθετικά. Έχουμε δηλαδή νομοθετικό κενό εκεί. Γι' αυτό το λόγο εμείς είμαστε έτοιμοι να νομοθετήσουμε μια σειρά ρυθμίσεων. Έχουν περιληφθεί στο νομοσχέδιο για τις 120 δόσεις, άρα είναι ζήτημα ημερών να νομοθετηθούν, οι οποίες έχουν προκύψει και μετά από συζήτηση, διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Τι θα προβλέπουν αυτές οι ρυθμίσεις? Πρώτον, την υποχρέωση συντήρησης του οχήματος από τον εργοδότη, εφόσον είναι ιδιοκτησία του εργοδότη. Δεύτερον, την υποχρέωση παροχής από τον εργοδότη μέσων ατομικής προστασίας, κράνος, πανοφόρη κατάλληλο για την προστασία του αναβάτη, αδιάβροχη προστασία, γάντια, ανακλαστικό γυλαίκο. Τρίτον, στην περίπτωση που το μηχανάκι είναι ιδιοκτησία του εργαζόμενου, διότι υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις, θα θεσπίζουμε την υποχρέωση καταβολής μηνιαίας αποζημίωσης, χρήσης και συντήρησης του οχήματος, τουλάχιστον ίσης με το 15% του κατώτατου μισθού, από τον εργοδότη στον εργαζόμενο, ώστε να προστατεύεται πλήρως ο μισθός του εργαζομένου και να σταματήσει το φαινόμενο ο εργαζόμενος να χρησιμοποιεί το μισθό του για να καλύπτει τα έξοδα της συντήρησης του οχήματος. Τέταρτον, θα προβλέπουν οι ρυθμίσεις την υποχρεωτική εισαγωγή του αριθμού κυκλοφορίας των μοτοσυκλετών στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη. Με αυτόν τον τρόπο θα αρχίσουμε να δημιουργούμε ένα μητρό καταγραφής των δικύκλων και θα μπορέσουμε να κάνουμε πολύ πιο αποτελεσματικούς ελέγχους από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Πέμπτον, ετοιμάζουμε κοινή υπουργική απόφαση με τα συναρμόδια Υπουργεία Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη για να έχουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προδιαγραφών, προτυποποίησης δηλαδή της συντήρησης των οχημάτων, του εξοπλισμού ατομικής προστασίας, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αποθηκευτικού χώρου, την εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου. Και έκτον, επειδή αναφέρεστε και εσείς στο ζήτημα της ανάγκης να υπάρχει μια επιστημονική μελέτη αναφορικά με τα ειδικά χαρακτηριστικά αυτού του επαγγέλματος, ήδη έχουμε κάνει ανάθεση μιας τέτοιας μελέτης σε σχετικό επιστήμονα, προκειμένου να μας παραδώσει μία μελέτη για την ασφάλεια και την υγεία σε κλάδους που παρατηρούνται φαινόμενα μη συμβατικών εργασιακών σχέσεων, δηλαδή πρωτίστως στον κλάδο αυτών που έχουμε τους διανομείς στον κλάδο του επιστημισμού. Επομένως, και αυτή η μελέτη, η οποία θα μας παραδοθεί, θα μας επιτρέψει να κάνουμε περαιτέρω ρυθμίσεις. Άρα, ξεκινάμε ένα σύνολο ρυθμίσεων, ένα σύνολο μέτρων νομοθετικών. Είπα, θα ψηφιστούν εντός των ερχόμενων ημερών, είναι στο νομοσχέδιο με τις 120 δόσεις. Αυτές οι ρυθμίσεις προφανώς δεν καλύπτουν όλο το πρόβλημα, αλλά νομίζω πως είναι ένα ουσιαστικό πρώτο βήμα για να αρχίσουμε να υφαίνουμε ένα δίχτυ προστασίας για αυτούς τους εργαζόμενους που δεν υπήρχε πριν.